Σμυρίζη και κύριοι φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ένα φροντερό όχι σε αυτούς που μας παρακολουθούν στους γείτονές μας στα Σκόπια. Μεγάλη συγκέντρωση συλλαλητήρων όπως είμαστε στη Θεσσαλονίκη σήμερα μέσα από το Φιλαδέλφιο News σε ρεπορτάζ ο Γιώργος Οικονόμου. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Μακεδονία είναι ελληνική και θα μείνει ελληνική. Όπως βλέπετε πίσω στο πλάνο μου, χαμός από πλήθους κόσμου.
Συγκεκριμένη Αλέξανδρος και τι Ολυμπιάδα. Την απάντηση μπορεί να δώσει μονάχα η Ελλάδα. Αν εφαρμοστεί το πρεσπόδι συμφωνία, θα ξαναγίνουμε ραγκάδες όπως την τουρκοκρατία. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας δόξασε και μεγάλωσε την όμορφη Ελλάδα. Ο Αλέξης ο μικρός την ξεπουλάμε απίστευτη φετά. Γιατί αυτή είναι η ευχή τους. Και εμείς τους απαντάμε πως η Ελλάδα δεν είναι μαχαζί τους. Όχι στην τρομοκρατία, θέλουμε δημοκρατία. 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 Η Μακεδονία είναι ελληνική.
ένα. Δεύτερο, τρίτο. Μακεδονία,
Και αν δεν παρεμπίσουν,
βρισκόμαστε εδώ στην καρδιά των γεγονότων, στον Υπουργείο Μακεδονίας Δράκης, που χτυπάει σήμερα το συλλαλητήριο για το μεγάλο όχι για το Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε σε ένα φίλο μου να μας πει για αυτό το μεγάλη συγκέντρωση. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, τίποτα. Όλα η Μακεδονία είναι ελληνική και τα παιδιά μας δεν χτυπάνε, ήρθαν εδώ. Από Ξηροπόταμο, χωρών εδώ. Έτσι. Σημαίνει
είστε? Από εδώ, από Θεσσαλονίκη, γέννημα τρέμα Μακεδόνας. Περιοχή. Περιοχή στο κέντρο της πόλης, στην Υποδρομίου. Για πέστε μας. Τι να πούμε άλλο. Αυτή την κατάπτυστη συμφωνία πρέπει να τη διαλύσουμε. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, γιατί μόνο έτσι θα κερδίσουμε τη μάχη. Οι νέοι Μακεδονομάχοι, εμπρός. Να μην αφήσουμε τα κόκαλα των προγόνων μας, του Παύλου Μελά και όλων των Μακεδονομάχων. Να μπορέσουν να είναι ήσυχα. Μπράβο. Οι εθνοπροδότες θα πληρώσουν. Δεν θα τους αφήσουμε ίσα ησυχία. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Να πάμε εδώ και στους φίλους μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού είστε? Από Κιλκής. Από Κιλκής. Ναι, ήρθατε τόσο μακριά εδώ? Ναι, δεν είναι μακριά. Από λοιπόν, ποια περιοχή του Κιλκής είστε? Από το Παιδινό. Παιδινό. Ένα χωριό. Για πέστε μου. Λοιπόν, είναι καιρός ο Έλληνας να φύγει από τις καφετερίες και από το Μουντιάλ. Να βγει, να διεκδικήσει την ιστορία του, το μέλλον του, να μάθει να κερδίζει την ελευθερία του και τη ζωή του. Να μην περιμένει από τους άλλους να αγωνίζονται και αυτές τις καρέκλες να κερδίσουν μετά αυτά που οι άλλοι αποκτήσαν για αυτό. Μακεδονία! Ελλάς! Ελλάς! Δεν υπάρχει! Μακεδονία! Ελλάς! Ελλάς! Μακεδονία! Ελλάς! Ελλάς! Μακεδονία! Δεν υπάρχει Μακεδονία που δεν είναι ελληνική. Και αν αυτοί θέλουν να αισθάνονται Μακεδόνες, να έρθουν να γίνουν μαζί μας, να ενωθούμε την Ελλάδα. Διότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα που έχει... Δεν διώχνουμε κανέναν όλοι να έρθουν εδώ να γίνουν Έλληνες. Μια χώρα που έχει αναγνωρισμένη την αλβανική γλώσσα επίσημα, που έχει την σλαβική γλώσσα, που είναι 3-4 έθνη. Βουλγάροι. Άλλα παιχνίδια παίζονται, άλλα παιχνίδια. Που το αλφάβητό τους είναι σλαβικό. Δεν μπορούν να διεκδικούν κάτι που είναι ελληνικό. Δεν είναι αδιανόητο. Φωτιά και τεκούρι στους προδότες. Πρέπει να βγουν μπροστά και ακαδημαϊκοί, οι αρχαιολόγοι όλοι να κάνουν κάτι, να αποδείξουν μια καμπάνια, να αποδείξουν ότι η Ελλάδα και η Μακεδονία είναι το ίδιο πράγμα. Το μαρτυρούν τα αρχαία, τα νομίσματα, οι αμφορείς, τα πάντα. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι που να αποδεικνύει κάτι άλλο. Κανένας δεν ενδιαφέρεται να αποδείξει το αυτονόητο, γιατί ο ξένος δεν ξέρει το αυτονόητο που ξέρουμε εμείς. Έτσι, ο Άγγλος θα μάθει ότι ο άλλος είναι Μακεδόνος και θα νομίζει ότι ήταν ο Μεγαλέξανδρος ο προπάπους του, προγονός του, όχι ο Έλληνας ο Μεγαλέξανδρος. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, έτσι ολοκληρώνουμε. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Γραφείο Τελετών Κίνησης που ήταν κοντά μας, που μας επέτρεψε να καλύψουμε αυτή την
μεγάλη συγκέντρωση το συλλαλητήριο, επίσης το αγροτικό Ζαγκλιβερίου Καμαρούς, Καμαρούς στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσουμε και την ταβέρνα Ψητοπολείο Πατρίκιος που θα μας βρείτε στη Νέα Μάδητο και στον Σταυρό Θεσσαλονίκης σε ένα νέο κατάστημα. Να ευχαριστούμε το Κρεοπολείο Μπουρλής που θα μας βρείτε στην παραλία της Ασπροβάλτας, στην πανέμορφη Ασπροβάλτα. Όπως είπαμε, Κρεοπολείο Μπουρλής. Κάπως έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, το μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Ήταν ο Γιώργος Οικονόμου στο ρεπορτάζ.